Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Προστέθηκε εδώ στην παρέα μας η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, ανεξάρτητη πλέον βουλευτής. Γεια σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένα επιχείρημα, κυρία Αναγνωστοπούλου, για να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολλά να σας ρωτήσουμε. Αλήθεια είναι. Ένα επιχείρημα που επικαλείται ο κύριος Κασελάκης και η νέα ηγετική ομάδα προς εσάς, και μάλιστα θα έλεγα είδα ότι κάποιοι το απευθύνουν και προσωπικά σε εσάς, επειδή είχατε κάνει μια δήλωση για το Γεωργούλη, ότι ναι, έπρεπε να παραδώσει ναι, την έδρα του. Λένε το εξής όμως, ότι η κυρία Αχσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Ηλιόπουλος, μέλη της πολιτικής γραμματείας, είχαν ήδη ψηφίσει τον κώδικα δεοντολογίας, στον οποίο κώδικα δεοντολογίας επί Τσίπρα περιλαμβανόταν ότι όταν ένας βουλευτής παραιτείται, παραδίδει την έδρα του, μάλλον ναι, αποχωρεί, παραδίδει την έδρα του. Και σας κατηγορούν ότι τώρα δεν το κάνετε και θέλετε να κρατήσετε τις καρέκλες σας. Να πω ένα πράγμα. Καταρχάς για τον κύριο Γεωργούλη, που δεν ήθελα να πω όνομα για να μην τον επαναφέρουμε τον άνθρωπο στη συζήτηση, ήταν για τον μόνο βουλευτή που το είχα πει, γιατί είχε αποβληθεί από την Ευρωομάδα για κατηγορίες ηθικής παύλα ποινικής απαξίας. Αυτός ήταν ο λόγος. Δεν έκανε κάτι, δεν διαφοροποιήθηκε γιατί διαφωνούσε ή οτιδήποτε τέτοιο. Βγήκε από την Ευρωομάδα και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον έβγαλε από την Ευρωομάδα γιατί υπήρχαν κατηγορίες ηθικής ποινικής απαξίας. Τώρα ο κώδικας δεοντολογίας λέει και πολλά άλλα πράγματα. Την τήρηση του καταστατικού, του προγράμματος, του κόμματος και όλα αυτά. Δεν αισθανόμαστε και δεν αισθάνομαι κι εγώ να έχουμε κάνει το παραμικρό βήμα πίσω από αυτό για το οποίο ψηφιστήκαμε. Με το κόμμα που ψηφιστήκαμε και για το οποίο πρόγραμμα, καταστατικό, κανόνες, αξίες αυτού του κόμματος που ψηφιστήκαμε. Δεν κάναμε εμείς πίσω. Και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε πολλές βουλευτικές έδρες, πολλούς βουλευτές από άλλα κόμματα. Σωστά. Και χαιρόμασταν όταν ερχόντουσαν οι άνθρωποι και μάλιστα μας στηρίξανε και όλα αυτά. Ένας βουλευτής, βάσει του συντάγματος, έχει το δικαίωμα, την ευχέρεια, αλλά και το δικαίωμα να είναι, να έχει την ευχέρεια, αν θέλετε, να κάνει με τη βουλευτική του έδρα αυτό που κρίνει. Διαφορετικά θα είχαμε έναν κομματικό αυταρχισμό. Κανένας δεν θα μπορούσε να αλλάξει ή να κάνει οτιδήποτε, γιατί θα είχαμε έναν κομματικό αυταρχισμό. Δεν κάνεις αυτό, δεν τολμάς να μιλήσεις, γιατί από εκεί και πέρα πρέπει να παραδώσει την έδρα. Για να το προβλέπει το Σύνταγμα, κάποιος λόγος υπάρχει. Μην κάνουμε σπέκουλα πάνω σε αυτό. Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Κασελάκη αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα και οι βολές, οι οποίες νομίζω πλέον ήταν ξεκάθαρες, κ. Αναγνωστοπούλου, πώς σας φάνηκε? Και ρωτώ αν σας ενόχλησε και προσωπικά, γιατί εσείς δώσατε και ένα συναισθηματικό τόνο στην αποχώρησή σας από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Αυτό που έγραψε ότι δεν εκλέχτηκε η κυρία Αχτσιόγλου πρόεδρος και δεν μοιράσανε τις καρέκλες, γι' αυτό αυτή την... Αν ήθελε να φύγω εγώ... Αποκάλεσε να... εμέσως και αφόρτιστη... Ναι. Και αφόρτιστη. Ότι είναι αφόρτιστη η στάση της, εν πάση περιπτώσει, και φορτισμένη για διάσπαση. Έκανε και ένα λογοπαίγνιο. Εγώ, ναι, θα πω ένα πράγμα. Δεν δίνω σημασία και δεν απαντάω σε τέτοιου είδους αναρτήσεις. Τις θεωρώ συναισθηματικά και αριστερά να δείχνουν έλλειψη αριστερής ευφυΐας. Γιατί υπάρχει έλλειψη, δεξιά ευφυΐα. Δεν ξέρω. Εγώ λέω για την αριστερή που ξέρω. Τη δεξιά δεν την ξέρω. Συναισθηματικής. Δηλαδή δεν μπορείς να λες σε ανθρώπους χρόνια στην αριστερά ότι δεν έχουν καρέκλες, θέλανε τις καρέκλες, γι' αυτό φύγανε. Θέλανε να γίνουν πρόεδροι κλπ. Δεν θέλω να το σχολιάσω και θα σας πω γιατί δεν θέλω να το σχολιάσω και είμαι πάρα πολύ ειλικρινής.
μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν άνθρωποι. Είναι το σπίτι μας, το σπίτι που έχουμε φτιάξει, πολλοί από μας, και το οποίο απογειώθηκε με την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, δεν θα αρχίσω τέτοιο πόλεμο εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άνθρωποι, σύντροφοί μου και συντρόφισσές μου, που αγαπάω πολύ, που έχουμε συμπορευτεί. Δεν θα αρχίσω τέτοιο πόλεμο με αναρτήσεις, με αντιδικίες, στις καρέκλες. Δεν έχω κανένα λόγο να απολογηθώ για καμία καρέκλα. Στην πολιτική, στην πρώτη γραμμή, δεν μπήκα επειδή ήθελα να κάνω πολιτική καριέρα. Είχα καριέρα. Στο Πανεπιστήμιο. Και καριέρα και καρέκλα και απ' όλα. Μπήκα επειδή το ίδιο το κόμμα μου, η αριστερά η ίδια στην οποία πορεύομαι από τα 18 μου χρόνια, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Με κάλεσε. Δεν πήγα εγώ και διέθεσα και την καριέρα μου σε αυτό τον αγώνα. Λοιπόν, αυτά περί καρεκλών και δεν αξίζουν... Να ρωτήσω κάτι που έχει την αξία ίσως του παρασκηνίου. Έχει περάσει και λίγος καιρός, αλλά παρόλα αυτά νομίζω είναι ενδεικτικό του τι συνέβη εκείνες τις κρίσιμες μέρες πριν τη διάσπαση. Όταν δεχτήκατε εκείνη την... πώς να το πω, την κριτική, την επίθεση θα πούνε κάποιοι από τον Παύλο Πολάκη, που είχε να κάνει και με το εμβόλιο τότε, ναι, του COVID, για τον COVID και τα λοιπά. Παρενέβη εκεί ο Στέφανος Κασελάκης. Έτσι, ναι, μάθαμε. Και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ναι. Σας τηλεφώνησε, σας είπε τι για εκείνο το πράγμα. Θα σας πω κάτι. Στην πολιτική και στην αριστερά ειδικά με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Ό,τι λέγεται δημόσια, ό,τι είναι ιδιωτικό, ποτέ δεν θα μεταφέρω ιδιωτική συζήτηση. Τι σας ζήτησε συγγνώμη για λογαριασμό του Πολάκη, ας πούμε. Σας λέω ότι δεν μεταφέρω τίποτα ιδιωτικό αν δεν είναι δημόσιο. Για το δημόσιο έχει ευθύνη ο καθένας μας πώς τοποθετείται δημόσια. Ναι. Και δεν έκανα ένα τέτοιο βήμα για να κάθομαι, σας το λέω, ναι, να κάνω αντιπολίτευση ή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Η δική σας σταγόνα. Από σεβασμό στους ανθρώπους, στους φίλους μου, στους συντρόφους μου, που είναι μέσα. Και στους ψηφοφόρους φανταζόμαστε, κύριε Αναγνωστοπούλου. Και στους ψηφοφόρους, βέβαια. Οι οποίοι αυτοί αισθάνονται αμήχανα για αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Βέβαια. Και στους ψηφοφόρους που πικράθηκαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Μιλήσατε χθες σε πατρινά μέσα ενημέρωση. Είπα ότι θα βγω μόνο. Υπήρξαν ψηφοφόροι. Εγώ θα ρωτήσω ανάποδα. Ναι. Υπήρξαν ψηφοφόροι που σας είπαν, κύριε Αναγνωστοπούλου, ΣΥΑ, δεν ξέρω πώς σας αποκαλούν εκεί στην Πάτρα, κακώς έφυγες. Υπήρχαν, να σας πω, μοιρασμένο το ακροατήριο, οι ψηφοφόροι. Καλά έκανες και πολύ κάθισες και άλλοι που ήτανε βεβαίως πικραμένοι. Δεν είναι δυνατόν να είναι μόνο η μία πλευρά, είναι η άλλη. Υπερίσχυσαν αυτοί του καλά έκανες, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ εχθές βγήκα μόνο στα πατρινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, γιατί το θεωρούσα υποχρέωσή μου. Και μετά στα εθνική εμβέλεια. Εγώ θέλω να ρωτήσω ποια ήταν η δική σας προσωπική σταγόνα, το δικό σας προσωπικό τέλος, αυτό το πήγε σταγόνα, η οποία ξεχύλισε το δικό σας προσωπικό ποτήρι σε αυτές τις σχέσεις. Τις ήδη τεταμένες. Θεωρώ ότι στην Κεντρική Επιτροπή, αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε να συμβαίνουν, έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πως έγιναν ορισμένα πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν έπρεπε να έχουν γίνει. Δεν ξέρω αν εκεί ήταν το δικό σας προσωπικό τέλος. Δεν θα πω τώρα για το δικό μου προσωπικό τέλος, γιατί αυτή είναι και μια διαδικασία που είναι λίγο... Δεν είναι δύο ώρων ή δύο ημερών, προσπαθείς όλα να τα βάλεις. Το ρεπορτάζ πάντως λέει ότι εσείς το βασανίσατε πάρα πολύ. Βέβαια. Ότι είχατε ενστάσεις για το αν θα έπρεπε να φύγει. Να φύγει, ναι. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα. Θα τα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι είδα ένα πράγμα, συνέχεια, μία διολίσθηση πάρα πολύ σημαντική. Ότι το κόμμα... αγνοήτο, όχι αγνοήτο, περιφρονήτο. Το ίδιο το κόμμα, οι θεσμοί του, το καταστατικό του, το πώς είμαστε συγκροτημένοι, η πολιτική υπόσταση του κόμματος, αυτό δημιουργεί αμηχανία.
οι τάσεις που έχει το κόμμα, αυτή η όλη τοξικότητα, οι υπονομευτές, ο εσωτερικός εχθρός, όλο το αντισύριζα μέτωπο ενσωματωμένο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά όλα δεν επιτρέπουν ένα πράγμα. Για μένα το κυριότερο ήταν ένα. Εμείς ως αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, χάσαμε συντριπτικά από τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτη φορά στη μεταπολίτευση έχουμε τόση διαφορά ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό τι θέλει? Και μία μετατόπιση της κοινωνίας προς τα δεξιά και με διάφορα ακροδεξιά κόμματα, να μορφώματα να αναδεικνύονται. Αυτό τι θέλει κατευθείαν, και ήμουν υπέρ αυτής της άποψης, γρήγορα εκλογή Προέδρου, γιατί το θέμα δεν είναι ο Μεσσίας. Δεν είναι η μεγάλη ηγετική φυσιογνωμία. Την είχαμε. Ήταν ο Τσίπρας. Άρα υπάρχουν κάποια βαθιά αίτια που αφορούν τη μετατόπιση της κοινωνίας, την αδυναμία του αριστερού προοδευτικού χώρου και του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, να μπορέσει να φτιάξει ένα αφήγημα που θα χτυπήσει τη δεξιά ηγεμονία έτσι όπως στήθηκε και κυριαρχεί. Αυτό ήταν το μεγάλο διακύβευμα. Ναι. Δηλαδή χρειαζότανε ανασυγκρότηση. Ωραία. Συζήτηση σε βάθος. Το κάνατε λοιπόν αυτό το βήμα. Και ρωτώ τώρα εγώ απλουστευτικά, απλοϊκά, όπως θέλετε πείτε το. Εγώ ήμουν ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχομαι και λέω, κυρία Αναγνωστοπούλου, στις ευρωεκλογές, γιατί να ψηφίσω το νέο πολιτικό φορέα που θα προκύψει από την ενδεκαμελή προσώρας κοινοβουλευτική ομάδα και να μην ψηφίσω τον επίσημο, εντός εισαγωγικών, το επίσημο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη, που εκεί είναι και το Φάμελο τον συμπαθώ και τη Γεροβασίλη τη συμπαθώ και ο Τσίπρας είναι βουλευτής. Γιατί να πάω με την Αναγνωστοπούλου, με το Χαρίτσι, με την Αχτσιόγλου, με τον Ηλιόπουλο, με τον Τζανακόπουλο και όλους αυτούς? Να πω καταρχάς ότι είναι νωρίς για να πω οτιδήποτε, αλλά αυτό φαίνεται από προγράμματα, από προοπτική που δίνει ο καθένας στον αριστερό προοδευτικό χώρο. Αν αυτή η προοπτική ανταποκρίνεται σε μια σύγχρονη αριστερά που μπορεί να κινητοποιήσει την κοινωνία, που μπορεί να ξαναφέρει το δείκτη της κοινωνίας, να τον μετατοπίσει προς τον προοδευτικό αριστερό χώρο, γιατί τώρα έχουμε μια βίαιη μετατόπιση, το βίαιη βάλτε το σε εισαγωγικά, ναι, ναι, μην θεωρηθεί ότι το λέω. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια μετατόπιση και εκεί λοιπόν είναι ποιος θα πείσει, όχι ο ένας σε αντιπαράθεση με τον άλλον. Εγώ θεωρώ με αυτή τη μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει. Αυτό θα γίνει βεβαίως. Νομοτελειακά, όπως καταλαβαίνετε. Και φτάνοντας, ας πούμε, με κομματικούς σχηματισμούς προς τις ευρωεκλογές, θα τύχει. Θα τύχει και αυτό, κύριε Αναγνωστοπούλου. Ο καθένας με το πρόγραμμά του. Με το πρόγραμμα, σαφέστατα. Ναι. Πολιτική αντιπαράθεση. Ναι. Αλλά το μείζον είναι. Και εμένα αυτό με απασχολεί. Και όλους μας, εμάς που φύγαμε, μας απασχολεί. Είναι πώς αντιμετωπίζεται η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας. Πώς δηλαδή θα απελευθερωθούν, αποδεσμευτούν δυνάμεις από την κοινωνία. Ο κόσμος ή φεύγει σπίτι του ή μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Γιατί ούτε το ΠΑΣΟΚ που επιχαίρει κερδίζει από την κατάρρευση, τουλάχιστον τη δημοσκοπική αλλά και την εκλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Ή κερδίζει πολύ λίγο, τέλος πάντων. Ή κερδίζει πολύ, πολύ λίγο, δηλαδή οριακά δεν φαίνεται να μπορεί να είναι. Με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσατε να μιλήσετε, μιας και το αναφέρατε. Κοιτάξτε, δεν έχουμε συζητήσει ακόμα τέτοια θέματα, αλλά δεν είναι το θέμα. Έκανε ένα άνοιγμα μικρό ο Νίκος Ανδρουλάκης προς την κατεύθυνσή σας. Ναι, για μας όμως το θέμα δεν είναι να αρχίσουμε τέτοιου είδους συνομιλίες με το ένα κόμμα, με το άλλο. Ξέρετε, γιατί το λέω, υπάρχει μια αντίληψη που λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει αδιαμφισβήτητη πολιτική ηγεμονία, αριθμητική κοινοβουλευτική επικυριαρχία, παρά το γεγονός ότι φτύρεται η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει πολύ έντονη δυσαρέσκεια της κοινωνίας για μία σειρά από πολιτικές, είπε η Αντριάννα πριν την ακρίβεια και πολλά άλλα, παρά το γεγονός λοιπόν αυτό, δεν μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει πολιτικά, εννοώ, ούτε το ΠΑΣΟΚ μόνο του, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο του,
ούτε εσείς μόνοι σας. Και λένε ορισμένοι ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να αμφισβητηθεί η πολιτική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια μεγάλη παράταξη στο χώρο της κεντροαριστεράς, σοσιαλδημοκρατία, αριστερή σοσιαλδημοκρατία, νεοντική αριστερά, που να μπορούσε να παίξει αυτόν τον ιστορικό ρόλο. Κοιτάξτε, και έχετε δίκιο έτσι όπως το θέτετε, και είναι ακριβώς αυτό ακριβώς ή περίπου αυτό που σκέφτομαι κι εγώ. Δηλαδή, χρειάζεται να αποδεσμευτούν δυνάμεις στον προοδευτικό αριστερό χώρο, να αποδεσμευτούν και να εκφραστούν. Γιατί τώρα ή πάνε σπίτι τους ή μένουν ανενεργοί, πάνε σπίτι τους και μένουν ανενεργοί. Ποιο είναι το μεγάλο θέμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μία προσπάθεια με την απλή αναλογική. Είχε μία στρατηγική απεύθυνση ότι αυτό που έχει φτιαχτεί από δεξιά με ένα σύστημα ολόκληρο στήριξης, έτσι έφτιαξε την ηγεμονία ο κύριος Μητσοτάκης, μη γελιόμαστε μεταξύ μας, έχει φτιάξει μία ηγεμονία. Πώς θα σπάσει αυτό όταν με την απλή αναλογική συνενωθούν, συμπράξουν, αυτό συνεργαστούν? Τελείωσε όμως το. Τελείωσε. Ναι, λέω γι' αυτό που έγινε. Last year που έλεγε ο Μακαρίτης. Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, λέω αυτό ήταν λάθος, έγινε. Το Πασόκ δεν έπαιξε σε αυτό το πράγμα. Δεν έπαιξε καθόλου. Ίσα ίσα το τορπίλησε. Τώρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται δεν είναι να τα βρει ο ένας με τον άλλον σε ηγετικό επίπεδο. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα κύμα από κάτω και ευελπιστούμε και θέλουμε να παίξουμε αυτό το ρόλο, αυτή την ηγεμονία της δεξιάς, να δείξουνε, όχι μόνο εμείς και άλλοι, ότι μπορεί πράγματι να πιστέψει και ο κόσμος ότι μπορεί να πέσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, μια που θέσαμε και το θέμα του Πασόκ, εγώ παρακολουθώντας αυτά τα οποία λέτε, διερωτώμαι από ποια δεξαμενή, να σας πω την αλήθεια μου. Τεράστια δεξαμενή. Τεράστια δεξαμενή. Ο κόσμος πάει σπίτι του, ο προοδευτικός, ο αριστερός προοδευτικός χώρος, που στην Ελλάδα σε όλη τη μεταπολίτευση ήταν πλειοψηφικός. Ναι. Απέναντι στη δεξιά. Τώρα πια δεν είναι. Με τον κύριο Βαρουφάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Κωνσταντοπούλου που είναι στη Βουλή για τις ευρωεκλογές, ενδεχομένως με τον κύριο Βαρουφάκη στην συνέχεια. Όχι. Ετοιμαζόμουν. Όχι, να πείτε όχι και όχι. Να ποντάρω εγώ για την απάντηση. Όχι. Κοιτάξτε, τώρα σας το είπα, δεν είναι θέμα συζητήσεων κορυφής. Πάμε με αυτά που υπάρχουν να κάνουμε μία συνένωση. Είναι να ανοίξει η συζήτηση και να ανοίξει, αν μου επιτρέπετε το παιχνίδι, για τον αριστερό προοδευτικό χώρο. Εμείς θέλουμε να αποτελέσουμε ακριβώς αυτή τη δομή, αν θέλετε, γιατί χώρος υπάρχει. Χώρος υπάρχει, δεν είναι δυνατόν. Κρατώ και αυτά τα όχι. Όχι. Ορίστε. Κρατώ και τα όχι. Μα η Αχίλλειος Μτέρνα του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, χάρη στην δεξιοτεχνική, επικοινωνιακή και πολιτική στρατηγική της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν το 2015. Θα πάνε να μπλέξουν με το Βαρουφάκη. Λέω εγώ τώρα δεν. Όχι για τον αριστερό προοδευτικό χώρο, δηλαδή τους εξαιρούμε. Να φορτωθούν όχι, δηλαδή, περίμενε να ρωτήσω το οποίο έχει καταδικαστεί. Τους εξαιρούμε από τον αριστερό προοδευτικό χώρο τον κύριο Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν αυτό προσδιορίζει. Δεν εξαιρούμε ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, που έχουν αγωνία για τον αριστερό προοδευτικό. Κανέναν άνθρωπο, κανέναν. Όπου και τώρα, να είναι. Όχι. Για τους πολίτες, τους ψηφοφόρους. Για τους ψηφοφόρους, λέτε. Για τους πολίτες, τους ενεργούς πολίτες, ναι. Τους πολίτες που έχουν πάει σπίτι. Όχι, εγώ αναφέρομαι στα κόμματα. Στα κόμματα, σας λέω. Όχι, γιατί δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Άλλο είναι το ζητούμενο. Μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το χώρο. Να ανοίξει η συζήτηση. Υπάρχουν φορείς, επιστημονικοί, κινηματικοί, όλα αυτά. Είναι. Πού θα κάνετε γραφεία, κυρία, στο Νέο Κόσμο, κυρία Αναγνωστοπούλου? Μας δώσετε διεύθυνση. Είστε όλοι κοντά. Πού στο Νέο Κόσμο μαθαίνω ότι θα έχετε γραφεία. Ακόμα δεν τα έχω μάθει. Εγώ βλέπω ότι. Θα είστε κοντά με τον κύριο Κασελάκη. Το όνομα του κόμματος θα μας το πείτε.
Ούτε αυτό το ξέρω, γιατί δεν υπάρχει. Ένα κόμμα δεν φτιάχνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θα ήταν, θα είμαστε... Το όνομα, δεν το ξέρω. Το όνομα, κάτι είχε πει ο κύριος Βίτσας κάποτε, αλλά... Δεν λοιπόν, έχουμε τέτοιες. Για τους ρόλους... Το μόνο, που μπορώ να πω, το οποίο είναι συνεννούμε νομίζω οι πάντες, είναι ότι ο κύριος Χαρίτσης θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι. Τα άλλα όλα δεν έχουν συζητηθεί διεξοδικά. Ξέρετε περισσότερα πράγματα από μένα. Όχι, εγώ κρατάω. Κρατάω αριστερά, λοιπόν. Οικολογία, κινήματα. Λέω εγώ τώρα. Και κάτι, κάτι μου θυμίζει. Η οικολογία είναι Πέτρος Κόκαλης. Και κάτι μου θυμίζει από το παρελθόν. Χθες είχαμε τον Άσο Ηλιόπουλο εδώ και μας είπε ότι προφανώς θέλετε να συνεργαστείτε με τον κύριο Κόκαλη. Νέο κόμμα του κυρίου Πέτρου Κόκαλη. Να πω μόνο μία κουβέντα. Κλείνουμε, γιατί η σύγχρονη αριστερά δεν είναι μόνο ανανεωτική. Παίρνει νήματα βεβαίως από το παρελθόν. Αλλά και ριζοσπαστική. Αυτό έλειπε. Και ριζοσπαστική και για να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση και όλα αυτά. Το 24 έχουμε, συμπληρώνονται τα 50 χρόνια σωστά. από την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Έτσι. Το τι τομές μεταρρυθμιστικές θα παρουσιάσει αυτός ο αριστερός προοδευτικός χώρος, τα Μάλιστα. κόμματα που τον απαρτίζουν είναι το μεγάλο στίχημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Είχε ενδιαφέρον να ζητήσει, κύριε Αναγνωστοπούλου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στον καιρό. Θα τα πούμε την Τρίτη. Να είμαστε καλά. Πώς, όλοι, δεν θυμίμαι ο Όλιβερ, η Μπετίνα, εγώ έχω μπερδευτεί, πώς το λένε. Τέλος πάντων. Αλέξης έφυγε. Ό,τι ο Αλέξης έφυγε. Ήρθε ο Όλιβερ, όχι ο Στέφανος. Μην μπερδευτεί. Για τον καιρό λέμε τώρα. Φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, την Τρίτη και πάλι μαζί στην επόμενη μέρα. Να είστε καλά.